Καλά, Πέτρο. Κομπλέ, καλώς ήρθες. Να είσαι καλά. Νιώθεις έτοιμος? Έτοιμος. Ωραία. Τα είχαμε μια Ρωσίδα κάποτε, η οποία είχε το συνήθειο ό,τι της λέω να το μεταφράζει στα ρώσικα. Τη λέγανε Νατάσα Σιραγγέλα. Προχθές έφαγα ένα κεσεδάκι δαμάσκηνα. Μετά έφαγα και δύο αυγουλάκια Kinder. Και από τότε κάθε χέση μου είναι μια έκπληξη. Καλό. Η φίλη μου η Μαρίνα αποφάσισε να κάνει βίντεο παροδία το βίντεο κλιπ του Μάντισα, αλλά τη χτύπησε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Πλέον τη φωνάζουμε Μαρίνα Σακάτη. Okay. Η 7χρονη κόρη μου θέλει να τη συμπεριφέρομαι σαν μεγάλη γυναίκα. Γι' αυτό κάθε φορά που έρχεται σπίτι μου τη βάζω να κάνει γενική. Υποδειγματικός πατέρας. Το καλύτερο για τη μικρή μου. Ένας πολύ κάφικος τρόπος να αποκαλύψεις τον κόμενό σου ότι είσαι έγκυος είναι την επόμενη φορά που θα βάλει προφυλακτικό να του πεις ότι είναι το ίδιο χρήσιμο όσο και τα αποστηρωμένα εργαλεία στην νεκροψία. Έτσι. Λένε ότι στον έρωτα η εμφάνιση δεν μετράει. Αλλά αν εμφανιστεί ξαφνικά στο σπίτι της ο άντρας της, λίγο μετράει. Δεν μπορώ με τίποτα να καταλάβω αυτούς που εύχονται ο καρκίνος κάποια στιγμή να είναι απλά ένα ζώδιο. Το ίδιο προσπάθησε να κάνει και ο Φωτούλης με τον Παρθένο και είδες που κατέληξε. Έρευνες λένε ότι ένας γάμος στην επαρχία διαρκεί περίπου 5 χρόνια. Μετά πρέπει να διάσουν την αίθουσα να μπουν οι επόμενοι. Έχω πάει σε τέτοιο γάμο. Κι εγώ. Είχα μια γκόμενα κάποτε, η οποία κάπνιζε κατά τη διάρκεια του σεξ. Σταμάτησε όταν άρχισε να χρησιμοποιώ λιπαντικό. Ξέρεις, κάπνιζε το... Ναι, το κατάλαβα. Κάνει τόσο πολύ ζέστη, που οι μάρτυρες του Ιαχωβά παίρνουν τηλέφωνο. Κακό. Η φράση «και γαμώ το φαΐ» μπορεί να γίνει αιτία διαζυγίου σε ένα ζευγάρι κανιβάλων. Η πρώην μου ήταν πάρα πολύ ανορθόγραφη. Η κατάστασή της ήταν γραμματική. Το ήξερες ότι μπορείς να δοκιμάσεις προκτικό σεξ χρησιμοποιώντας πράσα χωρίς να χαρακτηριστείς γκέι? Τα πράσα δεν κάνουν τον παπά. Δεν θα το δοκιμάσω. Το λέω λάθος, δεν το λέω εγώ. Δεν θα το δοκιμάσω, φίλε, όχι. Σήμερα μου ζήτησαν 3 γυναίκες να βγούμε ταυτόχρονα. Ενθουσιάστηκα. Μετά κατάλαβα ότι είχα μπει σε λάθος τουαλέτα. Πολύ φοβάμαι ότι πρέπει να ξεκινήσω δίαιτα. Η μόνη ζώνη που μου κουμπώνει πλέον είναι η ζώνη του αυτοκινήτου. Okay. Είμαι πάρα πολύ κακός πατέρας. Μια φορά μόνο έχω παίξει πασούλες με την κόρη μου, φώναξε ένα φίλο μου και την πετούσαμε ένα στον άλλον. Έχεις σκεφτεί να μεγαλώσει η κόρη σου και τα ακούσει όλα αυτά τα αστεία πώς αντιδράσει? Μαζεύω λεφτά για τον ψυχίατρο. Τι παίρνεις άμα ανατινάξεις ένα αυτοκίνητο στο οποίο μέσα 5 γκόμενες τραγουδούν το ξημερώματα? Τι? XP για 5 κιλά. Τα παιδιά μιμούνται τις συμπεριφορές των γονιών τους. Έτσι λοιπόν και η κόρη μου, βλέποντας τη μάνα της να ασχολείται με τα σκυλιά τα αδέσποτα, ξεκίνησε να ακούει Πάολα. Καλό. Μάλλον να τις προάλλες με ένα χρυσαυγίτη, γιατί του είπα ότι μια καλή ιδέα είναι να προσλάβουμε όλους τους αλλοδαπούς για οδοκαθαριστές. Μετά συμφώνησε, γιατί του είπα ότι έτσι θα ξεβρωμίσει ο τόπος. Ήθελα να κάνω σεξ με ένα τρανσέξουαλ, αλλά φοβόμουν την κατακραυγή των φίλων μου. Τελικά το έκανα, σκέφτηκα, δε γαμείς, στα αρχίδια του.